Εκείνοι που τον χειροκροτούσαν και έβγαιναν δημόσια και συνηγορούσαν με το δημοψήφισμα όταν ο κύριος Παπανδρέου πατούσε γκάζι μπροστά στο χείλος του γκρεμού. Ο λαός δεν έχει χάσει τη μνήμη του. Και αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρκεί. Και για να τελειώνουμε. Τι ακριβώς είναι προτιμότερο? 100 μέρες μεταβατική κυβέρνηση Παπαδήμου και ύστερα εκλογές, ή να συνεχιζόταν η κυβέρνηση Παπανδρέου για άλλα 2 χρόνια? Τι ακριβώς είναι προτιμότερο? Μεταβατική κυβέρνηση για 3 μήνες ή καταστροφικό δημοψήφισμα για την παραμονή μας στο ευρώ? Τι είναι προτιμότερο? Μεταβατική κυβέρνηση για 3 μήνες και ύστερα εκλογές για να εκφραστεί ο ελληνικός λαός, ή συγκυβέρνηση χωρίς καμιά νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό? Τι είναι προτιμότερο? 3 μήνες μεταβατικός πρωθυπουργός ο κύριος Παπαδήμος, ή ο κύριος Παπανδρέου να παραμένει γατζωμένος στην εξουσία για άλλα 2 χρόνια και να μην λέει να φύγει, αφού θα έχει διασύρει τη χώρα παντού? Και κυρίως, τι σώζει τον τόπο? Να μείνει η Νέα Δημοκρατία να λέει την αλήθεια και το σωστό από το περιθώριο την ώρα που βουλιάζει η Ελλάδα και χτυπιέται η Ευρωζώνη, ή να παρέμβει η Νέα Δημοκρατία να δώσει στην Ελλάδα αξιοπιστία στο εξωτερικό και στον ελληνικό λαό την αίσθηση ομαλότητας που του έδωσε με τις φρόνιμες κινήσεις που έκανε? Όσοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι νόμισαν προς στιγμήν ότι αλλάξαμε θέσεις, πολύ σύντομα θα καταλάβουν τι λάθος έκαναν. Όσοι δεν συνειδητοποιούν πόσο κρίσιμη ήταν για την Ελλάδα η κατάσταση που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα, πολύ σύντομα θα το καταλάβουν. Όσοι βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία ως φορέα της μόνης εναλλακτικής λύσης, τώρα θα συνειδητοποιήσουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επιπλέον και η καλύτερη εγγύηση σταθερότητας, ασφάλειας και για τον τόπο και για τους Έλληνες και για την ευρωπαϊκή μας πορεία. Επί 1,5 χρόνο δώσαμε εξετάσεις διορατικότητας και αποφασιστικότητας ως κοινοβουλευτική ομάδα, ως Νέα Δημοκρατία. Προτείναμε τη σωστή διέξοδο από την κρίση. Δικαιωθήκαμε απόλυτα και επιμείναμε στο τέλος. Τώρα δώσαμε εξετάσεις αποτελεσματικότητας και ευθύνης. Με την παρέμβασή μας στη σωστή στιγμή δώσαμε την καλύτερη λύση σε μια κρίση που παρέλυε και βούλιαζε τη χώρα. Τους επόμενους μήνες οφείλουμε να πάμε κοντά στον κόσμο, να του δώσουμε κουράγιο, ελπίδα και πάνω απ' όλα πληροφόρηση. Πρέπει να γυρίσουμε και όλο τον κόσμο για να βρούμε στηρίγματα και συμμάχους. Και εσείς και εγώ θα κάνουμε και τα δύο. Και σε 3 μήνες θα είμαστε έτοιμοι να στήσουμε την Ελλάδα ξανά στα πόδια της. Με μια παράταξη ενωμένη όσο ποτέ. Έτοιμη για τα δύσκολα. Γιατί η παράταξή μας δεν είναι για τα εύκολα. Δεν είναι για να μοιράζει γενναιόδωρες υποσχέσεις με δανεικά. Είναι για τα δύσκολα αυτή η παράταξη. Το 1974 αποκατέστησε τη δημοκρατία και οδήγησε τη χώρα στην Ευρώπη. Το 2012 η παράταξή μας καλείται να διαφυλάξει αυτή την πορεία. Να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια της χώρας και να την επαναφέρει στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. Αυτό είναι που χρωστάμε στο λαό μας. Μην ξεχνάτε, σε αυτό το λαό του έχουμε υποσχεθεί ελπίδα, ρεαλιστική προοπτική, όχι κούφια συνθήματα. Με τις πράξεις μας του δείξαμε ότι ξέρουμε πού πατάμε, ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και μπορεί ο λαός μας να υπολογίζει σε εμάς. Δεν μείναμε αδιάφοροι όταν η χώρα κατέρεε. Δεν μείναμε αμέτωχοι. Η παρέμβαση δική μας έδωσε τη λύση. Αυτό κάναμε τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης με πρωταγωνιστές εσάς, τους βουλευτές της μεγάλης αυτής της παράταξης, θα αξιοποιήσουμε και τους επόμενους μήνες. Καλό αγώνα και ευχαριστώ.